Φίλες και φίλοι, γεια σας από το στούντιο του Ορφέας Web TV στην εκπομπή Λόγω Αλήθειας. Γλώσσα, διάλεκτη και αλλίωση είναι συνέχεια του θέματός μας που το αναπτύξαμε εν μέρη σε προηγούμενη εκπομπή. Καλεσμένος ο κύριος Βασιλιάδης Δημήτριος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στο Β3 τομέα Αθηνών. Κύριε Βασιλιάδη, καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Πράγματι, με μια εκπομπή δεν βγαίνει αυτό το τεράστιο θέμα που πιάσαμε σήμερα. Και να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που έχουμε σταματήσει στην προηγούμενη εκπομπή. Όπου στην ουσία, να κάνουμε έτσι λίγο μια μικρή επανάληψη, ότι στην ουσία, γιώτα δημιούργημα έναν άνθρωπο με τη δικιά σου δύναμη της πηγής, κατασκεύασαν το ψεύτικο εικονικό περιβάλλον, πήραν την οικονομία σου, τις κυβερνήσεις σου, την ασφάλειά σου, του στρατού σου, τα όπλα σου, τη δικαιοσύνη σου, τον πλούτο σου, την ελεύθερη βούλησή σου και την ελευθερία σου, τη ζωή σου, το παρελθόν σου, το παρόν σου, το μέλλον σου. Σου έκλεισαν τα πάντα και τα αληθινά σου για να μην θυμηθείς ποτέ. Και στην ουσία τι κάνανε οι αποστάτες? Σου κατασκεύασαν την ψεύτικη δική τους ιστορία σε χιλιάδες ψεύτικα κομματάκια και στα έγραψαν σε δεκάδες ηλίθιες και άνοες διαλέκτους που αυτοί κατασκεύασαν για να χαθείς τελείως. Το χειρότερο που έκαναν για τα δημιούργημά μου όμως, άνθρωπε Έλληνα, είναι ότι δέχτηκες να δολοφονήσεις τα δικά σου θεία δημιουργήματα της δημιουργίας σου. Δηλαδή, το δημιουργήμά σου το κάνεις προδότη της πατρούλας ουσίας της δημιουργίας του. Από την πρώτη μέρα που θα έρθει στο γήινο επίπεδο περιβάλλον. Δηλαδή, κάνει για τα παιδιά μας την ουσία, εμείς οι ίδιοι, οι γονείς, ως γονείς, ο Άρεν Ελληνάνθρωπος και ο Θήλη Ελληνάνθρωπος, με το που εμφανίζονται, που γεννιούνται δηλαδή στο χώρο μας, στην ουσία το δολοφονούμε. Με χαράγματα, με ιδεολογίες, το δολοφονεί στην ουσία, γιατί έτσι έχεις υπογράψει αυτήν η συμφωνία με τους δαίμονες, που όπλο τους είναι τα δόγματα, οι εκκλησίες, οι θρησκείες, τα ιερατεία. Άλλωστε μην ξεχνάμε, από τον άειλο πνευματικό αόρατο για εμάς τους γήινους χώρο ήρθαν. Και εμείς τα γιώτα ανοίξαμε την πόρτα. Δεν μπήκανε μόνα τους όλα αυτά. Έτσι, το δογματικό αναπόδεικτο ψευδές είναι το όπλο τους. Και με αυτό κυριαρχούν πάντα, αλλάζοντας ταμπέλες και πρόσωπα. Και έτσι κάθε γονιός γιώτα σκοτώνει και παραδίδει τα δημιουργήματά του τους γόνους του με όλη τους την δύναμη και τη δυναμική της πηγής ενέργειας της ίδιας της δημιουργίας τους, αλλά και τον γονέα σου γιώτα τον παρέδωσε ο πατέρας του και η μητέρα του. Ναι, αλλά και το ίδιο το έκαναν οι δικοί του γονείς. Δηλαδή ο δικός σου παππούς παρέδωσε τον πατέρα σου. Εσύ πατέρα σου παρέδωσε εσένα και εσύ παραδίδεις το δικό σου το παιδί. Πήγαινε τώρα χιλιάδες χρόνια πίσω και αναρωτήσου δύο πράγματα, γιώτα δημιούργημά μου. Πρώτον, γιατί είναι τόσο δυνατοί αυτοί και τα έχουν όλα δικά τους? Θα σας διαβάσω αυτούς για την απάντηση του αρχηγού, του πρόεδρου μας. Απάντησή μου λέει, είδες δημιούργημά μου γιώτα πόση δύναμη έχεις που τους την έχεις δώσει και πόση ακόμη έχεις εσύ ο ίδιος που αυτά τα ζώα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν διότι είναι απέναντι στην ομοτελειακή δημιουργία. Δεύτερον, πότε θα το σταματήσεις αυτό, την προδοσία δηλαδή, να ζεις και να παράγεις αποστατικά αποτελέσματα στο περιβάλλον το ψεύτικο, να ζεις με τη δύναμή σου, να ζεις και με τη δύναμή σου να συντηρείς όλον αυτόν τον παράλληλο κόσμο και χρόνο, κατασκευάζοντας στον βίο σου και στον χώρο σου ψεύτικα αποστατικά απόκοσμα εκτρώματα, μέχρι πότε χρονικά νομίζεις ότι θα αντέξεις, γιατί το ανέχεσαι και δεν μπαίνεις με μία δική σου εντολή στην πραγματική αληθινή δημιουργία σου. Αυτά στην ουσία, συνελληνές μου. Κύριε Βασιλιάδη, θα σας διακόψω μισό λεπτάκι. Είναι τα ερωτήματα που πρέπει να θέσει ο καθένας μας στον πραγματικό, στον εαυτό του, στον ελάνιο εαυτό του. Μισό λεπτάκι πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτό ήθελα να σου πω. Από την αναλύσή σας και στην προηγούμενη εκπομπή και σε συνέχεια τώρα, αυτό που εισέπραξα είναι αφενός από τη μία πλευρά πόσο τεράστιος είναι ο Ελληνάνθρωπος στο δημιούργημα, αλλά το πρόβλημα το τεράστιο είναι ότι έχει παραδώσει αυτή τη δύναμή του σωστά στους αποστάτες όπως χαρακτηρίσατε εσείς
Εκείνο που μένει είναι να αντιληφθεί ο άνθρωπος αυτή την εντολή να την δώσει στον ίδιο εαυτό του, στην ολότητα εννοώ όλων των ανθρώπων, σωστά, για να αλλάξει η ζωή και ο βίος του και να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Μία μεμβράνη στην ουσία διαχωρίζει τους δύο χρόνους και χώρους, αληθινό και ψεύτικο. Χιλιάδες χρόνια πληρώνει ο άνθρωπος στην ουσία το γιώτα δημιουργία, το τίμημα, και δεν δημιουργείς τίποτα δικό σου, της δημιουργίας σου. Στο παρακάτω σχέδιο που θα ακολουθήσει τώρα στην ανάλυση του κειμένου μας, θα αποτυπωθεί ο κρίκος που τον έσπασαν οι αποστάτες. Και βλέπουμε τώρα εδώ το αλφάβητο όπως το έχουν καταντήσει, το αωμέγα στην ουσία, το οποίο έχουν το αλφάβητο με κεφαλαία γράμματα όπως πραγματικά πρέπει να είναι, χωρίς όμως τα τρία γράμματα που προαναφέραμε, και έχουν από κάτω και την μικρογράμματη γραφή, η οποία, όπως είδαμε, αν κοιτάξουμε λίγο στα σχολικά βιβλία, θα δούμε ότι στην πρώτη γυμνασίου αναφέρει ότι η μικρογράμματη γραφή είναι μια τροποποίηση, να το πω, ένα τέχνασμα, το οποίο το φτιάξανε τον 10ο μετά Χριστόν με τη δική τους χρονολόγηση αιώνα. Δεν υπήρχε πιο παλιά. Γι' αυτό και βλέπουμε σε κάθε αρχαίο χώρο που πηγαίνουμε ότι όλες οι υπογραφές είναι με κεφαλαία γράμματα. Η μικρογράμματη γραφή είναι, όπως λέει το βιβλίο, επινόηση. Τι σκοπό έχει αυτό το πράγμα? Να σε αποβγάλει, να σε βγάλει από την πραγματικότητα, από την αλήθεια. Άρα να σε οδηγήσει σε αδιέξοδο. Να σε συντονίσει από την ίδια σου τη δημιουργία. Απόλυτα. Ναι. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τώρα τη γραφή μας, πώς είναι πραγματικά και πώς είναι εδώ πέρα, κάνει μπαμ. Αν το δούμε σε εικόνα. Γι' αυτό και θα ξανακαλέσω τους τηλεθεατές να μπουν στην εθερική γραφή, να μπουν στο 10ο κεφάλαιο που είναι αυτό που αναλύουμε και διαβάζουμε, για να δούνε πόσο τεράστια είναι η αποστασία και η προδοσία αυτή στην ουσία. Να συγκεντρώσω, το κεφάλαιο αυτό είναι ανάλυση κλοπής και αλλίωσης της Ελλάνιας εθερικής γραφής. Σαφέστατα. Οι αποστάτες ούτε σε άλλο δεν μπορούν να δημιουργήσουν, αλλιώς κλέβουν. Μόνο κλέβουν. Κλέβουν από την ίδια τη δημιουργία. Η δημιουργία δημιουργεί συνεχώς και άπειρα. Οι αποστάτες μονίμως κλέβουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο. Και γι' αυτό το λόγο, και για να εισέλθουν στη δημιουργία, εισέλθονται μέσα από τον Έλληνα άνθρωπο, από το γιώτα δημιούργημα, που έχει τη δύναμη, έχει την πηγή, έχει τη γνώση και μπορεί να πει. Και αυτό προδώσαμε στην ουσία. Δηλαδή προδώσαμε την ίδια τη δημιουργία μας, αφήσαμε να παρισφρήσουν όλοι οι αποστάτες για να κάνουν τι, να μας διοικήσουν. Και τι κάνανε, μας εξοντώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και βλέπουμε συνεχώς να γίνονται χιλιάδες χρόνια τώρα πόλεμοι. Ποιος ο λόγος να πολεμάει ο άνθρωπος και να σκοτώνει τον πόλεμο? Να σκοτώνει τον άλλο άνθρωπο δηλαδή. Έχει δικαίωμα να το κάνει, αναρωτηθήκαμε. Και αν ένας άνθρωπος σκοτώσει άλλον άνθρωπο, συνεχίζει να είναι άνθρωπος ή γίνεται έκτοτος? Ας αναρωτηθούμε. Απλά. Λοιπόν, όσο πιο πολλές διαιρέσεις κάνανε, διότι τι κάνανε, στο επόμενο σχήμα θα δούμε, λέει, το παράλληλο ψεύτικο χρόνο και την ψεύτικη ζωή Matrix που είναι στον ίδιο χώρο. Δηλαδή, όσο πιο πολλές διαιρέσεις, γλώσσες και διάλεκτοι από τις άνοες, χωρίς ρίζες και αποδείξεις γλωσσικές, τόσο μεγαλύτερη και επιτυχία των αποστατών στο γύρο περιβάλλον μας. Και τη δυνάστευσή μας, σώματος γήινου και όλων των 11 ενεργειακών δημιουργικών επιπέδων μας του σώματός μας. Εδώ πάμε τώρα καλού. Δηλαδή, δεν είναι ότι πρόδωσες και μόνο στους αρχείους σου θα έχεις επιπτώσεις. Ο άνθρωπος, το σώμα του ανθρώπου είναι 12 μέρη. Τα 11 είναι ενεργειακά. Είναι άειλα, αόρατα, δεν τα βλέπεις, αλλά υπάρχουν. Δεν προδίδεις λοιπόν μόνο το σαρκείο. Πρόδωσες όμως από αυτήν την σάρκωση. Πρόδωσες. Δηλαδή το 1 δωδέκατο έκανε την προδοσία και καταδίκασε όλα τα μέρη του σώματός σου. Μαθηματικά δεν βγαίνει αυτό όμως. Άρα εμείς οι ίδιοι πρέπει να το κάνουμε. Και βλέπουμε τώρα τον ψεύτικο χρόνο. Θα σας διακόψω, κύριε Βασιλιάδη. Θα σας διακόψω. Ναι. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να δούμε κάτι ενδιαφέρον και θα επανέλθουμε. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ωρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο
όπου μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλλην ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας Λόγω Αλήθειας με καλεσμένο τον κύριο Βασιλιάδη Δημήτριο, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση στο Β3 τομέα Αθηνών. Κύριε Βασιλιάδη, σας διέκοψα σε κάτι σημαντικό που αναφέρατε. Μπορείτε να συνεχίσετε. Ναι, θα συνεχίσουμε, διότι πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα σε σχήμα, στο ίδιο το κείμενο που είπαμε, που θα το βρείτε στην εθερικήγραφη.gr, είναι το 11ο κεφάλαιο που μιλάει για την αποστασία. Υπάρχει σε ολότερα μέσα σε έναν κύκλο ο ψεύτικος χρόνος που δημιουργήσανε με τις γραφές και εκεί μέσα όλα τα σύμβολα από τις αποστατικές διαλέκτους που δημιουργήσαν. Δεν δημιουργούν, τέλος πάντων, που κατασκεύασαν, θα πω, όλοι οι αποστατικοί μηχανισμοί. Αυτά που εμείς λέμε ξένες γλώσσες, που στην ουσία δεν υπάρχουν, είναι διάλεκτοι. Λοιπόν, και από κάτω βλέπουμε σε εικόνα τώρα στον πραγματικό χρόνο, στον χώρο της δημιουργίας, όλων των δυνάμεων, το συμβόλαιο με αποδεικτική διεργασία, βλέπουμε όλα τα σύμβολα της εθερικής γραφής, του Α, τον Α και το Ω. Από το Α στο Ω. ΑΩ είναι. Πραγματικά. Όλες όμως οι γλώσσες και οι διάλεκτοι αυτών θα αποδειχτούν σε αυτό το κείμενο ότι είναι όλα κλεμμένα από τη δική μας ελάνια εθερική συμβολική γραφή μας, που είναι και η βάση, η πλατφόρμα, οι κώδικες της ίδιας της δημιουργίας μας και όλων των δημιουργημάτων μας. Πρέπει να πούμε και να μάθει όλος ο κόσμος ότι στην αληθινή δημιουργία δεν χωρά τίποτα πέραν της ίδιας της καθορισμένης νομοτελειακά δημιουργίας και δημιουργημάτων. Ό,τι άλλο είναι έξω από αυτήν, ως απόστημα, ως πίον, ως καρκίνωμα. Τα δημιουργήματα γιώτα το επέτρεψαν όμως αυτό. Αυτό κάνανε. Αφήσανε λέει, τα αποστήματα να μπουν μέσα και πρέπει να το σταματήσουν. Και με τη δική τους ελεύθερη βούληση, όπως και τότε με ελεύθερη βούληση το επέτρεψαν και πρόδωσαν στην ουσία, και πρέπει να επανέλθουν στη δημιουργία τους εκεί που ανήκουν. Και είναι δημιουργήματα τέλεια, νομοτελειακά, με πλήρη αυτογνωσία πλέον. Πολύ σημαντικό η αυτογνωσία, το γνώρισε αυτόν. Ήρθε η ώρα στην ουσία να βάλουμε όλες τις δίθεν γλώσσες και ψευτοδιαλέκτους που κατασκεύασαν όλα αυτά τα ψευτοαποστατικά τα μοιάσματα, όλοι οι αποστάτες οι μεγάλοι, χρησιμοποιώντας πάντα τα σύμβολα ή τμήματα των εθερικών μας συμβόλων, αλλοιώνοντας τα σύμβολα, αλλάζοντας τους θέση ή προσθέτοντας άνοα, δόλια, στίγματα. Διαιρώντας σε χιλιάδες κομμάτια την αλήθεια ή τμήμα της αλήθειας, με κάλυψη μόλυσης με χιλιάδες κομμάτια την αλήθεια προς όλες τις κατευθύνσεις τους, του πλανήτη Γαία, διαιρώντας τον χώρο σε ψευτοκράτη, ψευτοεταιρείες, γελίες αυτοκρατορίες, κράτη δογμάτων, εκκλησιών και διαφορετικών ψευτοθεών, ψευτοπροφητών, νεκρών λιψάνων, σκοτεινών δαιμόνων, συμπαντικών σκουπιδιών που μόνο στις φυλακές των μαύρων γαλαξιών πρέπει να βρίσκονται και όχι στο γήινο επίπεδο του βίου και της κοσμικής ζωής, των γιώτα, των δημιουργημάτων της νομοτελειακής δημιουργίας των Α και του Ω. Θα αποδειχθεί σε αυτό το κεφάλαιο για όλες τις γλώσσες και πότε τις κατασκεύασαν και τι περιέχουν και πόσο στήρες είναι και πόσο άνοες είναι και ότι υπάρχουν μόνο για να σε κρατούν σκλάβο και να ρουφούν από την πηγή σου, τη ζωή σου, το φως, την δύναμη, την ενέργεια και να δυναστεύουν όσο περισσότερα ιώτα και δημιουργίες ολόκληρες γίνεται. Λοιπόν, τώρα θα αποδείξουμε τα σύμβολα όλων των άλλων διαλέκτων και δίθεν γλωσσών που χρησιμοποιούνται στον πλανήτη Γαία Δήμητρα Άρτεμη και θα πρέπει
Αυτοί πλέον τώρα να μας αποδείξουν σε ποια δημιουργία ανήκουν. Πού τα βρήκαν αυτά τα σύμβολα. Με τι νόηση κατασκευάστηκαν. Με ποια σειρά. Τι εννοεί το καθένα και τι επιδιώκει το καθένα. Αλλά και το σύνολο των συμβόλων γραφής τους από το δημιούργημα. Να μας δείξουν την αρχική συμβολική γραφή τους με αποδείξεις, στοιχεία της γέννησής της και το δημιουργό της. Να σας κάνω μια διακοπή σε αυτό το σημείο, κύριε Βασιλιάδη. Θα αναφερθείτε, όπως λέτε, σε ξένες γλώσσες. Γνωρίζετε αν συμβολίζουν κάτι τα γράμματα, τα σύμβολα αυτών των ξένων γλωσσών, είναι παραποίηση, τα οποία είναι πάλι εναντίον του ανθρώπου. Ναι. Αυτό αποδεικνύεται από αυτό το κείμενο που μας γύρωσε τις μέρες μας ο πρόεδρος, ο Αρτέμις ο Σόρας, αποδεικνύει πραγματικά με αποδεικτική διεργασία ποιο σύμβολο παραποίησαν, για ποιο λόγο το κάνανε και τι θέλουν να πετύχουν. Και αυτό ωραία, είναι η ουσία. Οπότε θα το δούμε παρακάτω αυτό, ναι. Διότι έτσι ξεκινώντας με την Αγγλική, για παράδειγμα, άμα θα δούμε, η οποία ομιλείται σε πολλές χώρες, που στην ουσία είναι η οικόπεδα που τους έχουν βάλει η ταμπέλα, έτσι, διότι για μας ο πλανήτης μας είναι ένας. Είναι ο πλανήτης Γαία Δήμητρα Άρτεμ, είναι Ελλάς. Ο πλανήτης δεν δημιουργήθηκε να έχει σύνορα. Ο πλανήτης αρχικά είναι ένας. Δεν έπρεπε να έχει 200-300 κράτη, για ποιο λόγο έχει. Ποιος ο λόγος, αφού ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος και κατοικεί στον πλανήτη του, που είναι στην ουσία το σπίτι του. Γιατί να έχω σύνορα. Γιατί να έχω και διόδια μέσα στη χώρα. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, σε άλλη εκπομπή. Που έχουν λόγο που το κάνουν, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, άρα αν ξεκινήσουμε για παράδειγμα με την Αγγλική που μιλείται παντού, θα δούμε αλλά και το αλφαβήτο, το αγγλικό, που δεν είναι αγγλικό, το λατινικό δηλαδή, ίδιο έχουν και στη Γερμανία, στη Δανία, στη Σουηδία, στο Βέλγιο, στην Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και όπου αλλού οι ψευτοαυτοκρατορίες έχουν αποικίες και εταιρείες που τις ονομάζουν και καλά κράτη. Μου γεννήθηκε το ερώτημα. Η αλφαβήτα, τώρα πρόσεξε, η αλφαβήτα του είναι η εξής. Αυτοί δεν έχουν α, ω, οι αγγλικοί. Ξεκινάει από το α και τελειώνει στο ζ. Τι έχουνε. Το A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Κύριε Βασιλιάρη, πριν συνεχίσετε, μου γεννήθηκε το ερώτημα τώρα αναφερόμενος στην αγγλική. Επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι είναι επιδεδομένη γλώσσα, ναι. Μήπως αυτό είναι σκόπιμο και είναι διαδεδομένη στον πλανήτη και αποσκοπεί κάπου, αποσκοπούν κάπου τα σύμβολα δηλαδή που έχουν φτιάξει την αγγλική γλώσσα. Σαφέστατα αποσκοπεί κάπου. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη ότι είναι Έλληνα άνθρωποι. Άρα, όταν μιλάμε για τον Έλληνα, για τον Έλληνα άνθρωπο, μιλάμε για όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στον πλανήτη μας. Σκόπιμα έχουν διαιρέσει και τα κράτη. Σκόπιμα δημιουργήσανε, κατασκευάσανε τις γλώσσες για να μην μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους και να μην μπορέσουν να πάνε στην αρχή της αρχής. Αυτό είναι, κρύβει ένα δόλο που είναι καθαρά αποστατικός, διότι γνωρίζουν οι ίδιοι αποστάτες αφού ότι κλέψαν τη δικιά μας τη δύναμη. Αφού εμείς δημιουργούμε στον χώρο το δικό μας. Δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι άλλο ο αποστάτης για να μπορέσει λοιπόν να εισέλθει στον χώρο μας. Εκμεταλλεύτηκε τον ίδιο τον άνθρωπο στην ουσία. Άρα η αποστασία για να εισέλθει στον χώρο μας μπήκε πρώτα εντός μας, μέσα μας. Εμείς οι ίδιοι λοιπόν δώσαμε το δικαίωμα όπως διαβάσαμε και νωρίτερα, όπως είδαμε και νωρίτερα, και γι' αυτόν τον λόγο εμείς πρέπει και να επανορθώσουμε. Πρέπει όμως να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Πρέπει να νοήσουμε ότι η Ελλάδα θετική γραφή είναι μία συγκεκριμένη. Είναι από το Α ως το Ω, είναι 27 τα σύμβολα του και σήμερα χρησιμοποιούμε τα 24. Λοιπόν, και βάλαμε και τα μικρά. Δηλαδή, επί αυτοκτονίας Ρωμανίας, οι Χαζάροι του Βυζαντίου μας διέλυσαν τελείως τη γραφή μας και κατασκεύασαν τη μικρή γραφή, τη μικρογράμματη γραφή. Η οποία, όπως είπαμε, είναι επινόηση. Λοιπόν. Που και αυτή σίγουρα θα έχει κάποιο σκοπό. Και από ό,τι ναι, μέχρι τώρα η αιτιολογία που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο είναι ότι. Επειδή λέει είχε πολλές κατακτήσεις ο Μέγας Αλέξανδρος και πήγανε σε βαρβαρικούς λαούς στον πλανήτη, που και αυτοί οι άνθρωποι στον πλανήτη ζουν, άνθρωποι είναι, έτσι, αλλά είναι βάρβαροι, όπως είπανε, δεν μπορούσαν να διαβάσουν σωστά τη γλώσσα μας και γι' αυτόν τον λόγο λέει κάνανε αυτή την εφεύρεση. Δηλαδή επινόησαν τη μικρογράμματη γραφή μαζί με τα σημεία στίξης για να μπορούν και καλά οι ξένοι, εντός εισαγωγικών,
να ομιλήσουν τη γλώσσα όπως τη μιλάμε εμείς που είμαστε οι φυσικοί ομιλητές. Βέβαια εντάξει είναι λίγο τραβηγμένο αυτό γιατί αν δούμε λίγο τις χρονολογίες θα δούμε από τη μία 10ο αιώνα μετά Χριστόν και από την άλλη έχουμε το Μέγα Αλέξανδρο που είναι 300 προ. Μιλάμε για μια μεγάλη διαφορά γύρω στα 1300 χρόνια γήινα. Προσωπικά δεν με καλύπτει αυτό που αναφέρατε ότι γράφουν τα ούτε με να με καλύπτει, καλά το γράφουν. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε. Το παραδέχομαι. Θα το συνεχίσουμε. Ναι, θα το συνεχίσουμε. Το στην επόμενη εκπομπή. Βεβαίως. Γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Στην επόμενη εκπομπή να ξεκινήσουμε να πιάσουμε μία-μία τις γλώσσες για να δούμε λίγο και το συμβολισμό και πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Θα σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, κύριε Βασιλιάδη. Και εγώ σας ευχαριστώ για το καλό. Θα επανέλθουμε. Καλό όλους τους Έλληνες, όλους τους πολίτες, όλους τους ανθρώπους του πλανήτη μας πραγματικά να μπουν στο site της Εθνικής Γραφής και να καθίσουν, να μελετήσουν, να δουν την αλήθεια κατάματα χωρίς να την φοβηθούν. Γιατί είναι απόλυτη αλήθεια, αλλά δεν πρέπει να την φοβόμαστε. Είμαστε τα δημιουργήματα της δημιουργίας και πρέπει να επανορθώσουμε όλα τα σφάλματα που έχουμε κάνει στο παρελθόν ως Έλληνα άνθρωποι δημιουργήματα Ιώτα. Δύναμη φως. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, άλλη μια κομπή λόγω αλήθειας έλαβε τέλος. Θα επανέλθουμε. Γεια σας.